Λοιπόν, ξεκινάμε ότι έχουμε μπροστά μας 9 μέρες μέχρι τις εκλογές. Εκλογές που έρχονται και γίνονται μέσα στην ίδια χρονιά. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε παρά να θυμίσουμε ότι στις εκλογές αυτές θα κριθεί η κυβέρνηση που παραιτήθηκε και εξαιτίας της παραίτησης της οποίας πήγαμε σε αυτές τις εκλογές μέσα στον Σεπτέμβριο. Το λέω αυτό διότι μιλάμε για το τρίτο μνημόνιο σαν να ήταν κάτι αναπόφευκτο. Αυτό που όμως έχει αποδειχθεί είναι ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό ακριβώς εξαιτίας της καταστροφικής πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλο αυτό το επτάμηνο. Mm-hmm. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου εμείς λέγαμε ότι αν αυτά που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά ως κυβέρνηση έρθει να τα πει και στους εταίρους μας και να προσπαθήσει να τα κάνει, δυστυχώς με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν σε ένα τρίτο μνημόνιο. Και τότε βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς. Δεν μας προφυλάξετε να, εσείς, κύριε Καλογιάννη, θέλω να πω. Γιατί πρέπει να την είχατε κλείσει συμφωνία προφανώς τότε. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά το τέλος του 2014, την εποχή εκείνη που είχαμε ήδη δει μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είχαμε δει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είχαμε δει τουλάχιστον την τάση να αλλάζει. Αυτό που προσπαθούσε ήταν να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση, να κλείσει δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο, έτσι ώστε να πάμε στην μετά-μνημόνιο εποχή. Ο προγραμματισμός ήταν το 2015 να μπούμε στην επιστολιτική γραμμή πρόληψης και μετά να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Διότι μη γελιόμαστε, ό,τι και να λέμε για το χρέος, αυτό που πρέπει να κάνει μια χώρα είναι να μπορεί να το αναχρηματοδοτεί από τις αγορές. Αυτό κάνουν όλες οι κανονικές χώρες στον κόσμο. Αυτό ήταν και πρέπει να είναι και από εδώ και πέρα, ο στόχος της Ελλάδας. Έχουμε όμως, λόγω της πολιτικής αυτής της καταστροφικής για την ελληνική οικονομία, με τα capital controls που βεβαίως έχουν οδηγήσει στο να χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έχουμε πλέον ένα τρίτο μνημόνιο. Ερχόμαστε λοιπόν μερικές μέρες πριν από τις εκλογές να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έχει από τη μία υποχρεώσεις για μεταρρυθμίσεις, για διαρθρωτικές αλλαγές και από την άλλη έχει και ένα ηφαισιακό πλαίσιο μιας πολιτικής την οποία απεδέχθη η απελθούσα και παραιτηθήσα κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι η δικιά μας άποψη είναι ναι, εφαρμογή του μνημονίου με κοινωνική δικαιοσύνη. Όμως αυτό που έχει φανεί και στο παρελθόν είναι ότι για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αδικίες που προβλέπει το μνημόνιο και για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε κάποια από τα μέτρα αυτά για τα οποία η Νέα Δημοκρατία ήταν κάθετα αντίθετη, όπως οτιδήποτε έχει να κάνει με αύξηση φορολογικών συντελεστών. Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να προχωρήσουμε κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κάποια από τα μέτρα τα πρώτα. Γι' αυτό και έχει σημασία η κυβέρνηση που θα βγει μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου να μπορεί πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα να δείξει αποτελέσματα. Το λέω αυτό διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που δημιουργήθηκε λόγω του κλεισίματος των τραπεζών και αυτό λέγεται ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ελληνική οικονομία χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει. Για να μπορούν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια, για να μπορέσει να ξανακινηθεί η οικονομία, πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε την ανακεφαλαιοποίηση και πρέπει να την κλείσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2015. Διότι μετά δυστυχώς θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ξέρετε τι προβλέπει για τις τράπεζες. Πρώτα απ' όλα, δεν περιγράφουμε κάτι που δεν το ζουν οι Έλληνες. Ναι, αλλά ζητάτε περιγράφουμε και αποτυπώνουμε αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί τους τελευταίους μήνες αυτής της ανερμάτιστης κυβέρνησης. Με μια καταστροφική πολιτική για την ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έδειξε φέτος το καλοκαίρι που για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση η Ελλάδα βρέθηκε σε τόσο κρίσιμο σταυροδρόμι γιατί ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά αμφισβητήθηκε ακόμα και αυτή η παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έδειξε μια υπεύθυνη στάση και στις ψηφοφορίες στη Βουλή, όπως είδατε, στηρίξαμε μία συμφωνία με την οποία διαφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία. Mm-hmm. Στηρίξαμε όμως προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που λέμε και σήμερα είναι ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα την επόμενη μέρα, μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου, είναι συνεργασίες, είναι συμμαχίες και η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη της σταθερότητας. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα, γιατί ως Νέα Δημοκρατία είπαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ αν χρειαστεί, αν αυτό
επιβάλλεται για το εθνικό συμφέρον. Βάλαμε το κομματικό μας συμφέρον σε δεύτερη μοίρα και δείξαμε και προτάξαμε το εθνικό συμφέρον και στις ψηφοφορίες της Βουλή. Άρα δεν είναι κάτι που απλώς το λέμε, το έχουμε δείξει και έμπρακτα. Από εκεί πέρα θα σας πω ότι η εντολή για μια κυβέρνηση προφανώς θα δοθεί στο πρώτο κόμμα. Και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Η προγραμματική λοιπόν αυτή συμφωνία θα πρέπει να γίνει με κόμματα που πιστεύουν σε κάποιες βασικές αρχές. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν αποκλείουμε κανέναν από τα κόμματα που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και βεβαίως είναι κόμματα του συνταγματικού τόξου. Μπορεί να πάμε σε κυβέρνηση και με άλλον πρωθυπουργό εκτός των επικεφαλής του πρώτου κόμματος. Ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει τη διερευνητική εντολή. Αυτό είναι ούτως ή άλλως ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Μημαράκης έχει ξεκαθαρίσει όμως ότι εάν το θέμα του προσώπου του Πρωθυπουργού είναι εκείνο που μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, ότι ακόμα και αυτό θα μπορούσε να το συζητήσει. Όμως, επί της αρχής, ο πρόεδρος του κόμματος της πλειοψηφίας είναι εκείνος που θα λάβει την διερευνητική εντολή. Κύριε Μαργαρίτη, η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό. Ή είστε πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό με το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω. Καταρχήν, είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση ότι χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία όλων των δυνάμεων που έχουν ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Και όποιος βγει δεύτερος να μην δραπετεύσει και να μην αποποιηθεί των ευθυνών για την εφαρμογή δύσκολων πραγμάτων. Λέτε πρέπει να συνεργαστούν οπωσδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι το ευθέω. Να μην γίνει ο δεύτερος αντιμνημονιακός, λέτε. Ακριβώς. Το ζήσαμε αυτό το έργο. Τώρα, προφανώς η κεντροαριστερά από τη χωροτακτική της θέση είναι πιο κοντά στην αριστερά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε δύο σοβαρούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού πριν μερικούς μήνες. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να εμφανίζεται ο Βαρουφάκης ότι ήταν ένα ούφο το οποίο προσγειώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, έκανε ό,τι σκανδαλιές ήθελε και έφυγε. Και γι' αυτό, ας πούμε, όταν ακούω τον Καμένο που λέει ότι περίπου έχει και ύποπτες διασυνδέσεις ο Βαρουφάκης με ύποπτους οικονομικούς κύκλους, ενοχλούμε. Η ευθύνη πρέπει του... να τα ψάξει Βουλή αυτά. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Βαρουφάκης ήταν εντολή του Πρωθυπουργού. Ότι ο Πρωθυπουργός τώρα εμφανίζεται σαν, ας πούμε, ένας άλλος που δεν ξέρω, δεν είδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε μπορεί να φορτωθούν όλα στον Λαφαζάνη ότι πήγε να πάρει το νομισματοκοπείο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν τα παραμύθια. Το είπα και πριν. Ακούω τώρα τη διάκριση παλιό-νέου. Με συγχωρείτε, υπάρχει πιο παλιό από το να υπόσχεσαι. Υπάρχει πιο παλιό από τη δημαγωγία. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ότι θα καταρριφθεί σε ένα άρθρο, σε ένα νόμο το μνημόνιο. Ότι θα καταρριφθεί το ΤΑΙΠΕΔ. Ότι θα υπάρξει διαγραφή μονομέρειας του χρέους, ότι θα υπάρξει αφορολόγητο 12.000, ότι θα υπάρξει 13η σύνταξη, ότι θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό είναι το πιο παλιό. Είναι να έρθω να σας πω ότι ξέρετε, θα σας προσθέσω αυτή τη στιγμή 3 χρόνια νεότητας. Είμαι παλιός. Και να σας πω και κάτι. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πολιτική ότι δεν είναι κατανάλωση. Πάω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζω ένα καινούργιο προϊόν που έχει άλλο τίτλο. Το S5 για παράδειγμα είναι ένα ιστορικό κόμμα στη Γερμανία, στο οποίο στην ιδρυτική του φάση το 19ο αιώνα ήταν η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Παλιό θα το πεις. Ακόμα και για μένα, οι ιδέες του Μάρξ παλιές θα τις κρίνεις. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το παλιό και νέο έχει και ένα κίνδυνο. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος. Να μειωθεί όλη η μεταπολιτευτική δημοκρατία. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το παλιό και το νέο κινδυνεύει να σφουγγαρίσει και να σβήσει μαζί με τα αρνητικά της διαπλοκής που υπήρξαν, του πελατειακού συστήματος, της διαφθοράς, να σβήσει όλη τη μεταπολιτευτική δημοκρατία. Και αυτός ο κίνδυνος είναι σοβαρός, γιατί είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει έξαρση του αντικοινοβουλευτισμού και πολύ περισσότερο η διάψευση των προσδοκιών μεγάλων τμήματων της κοινωνίας που νομίζανε ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μαγικό ραβδάκι των υποσχέσεων, κινδυνεύει να ενισχύσει και τέτοιες αντικοινοβουλευτικές δυνάμεις. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ στην επόμενη Βουλή από την ενίσχυση αυτών των τάσεων. Και γι' αυτό επιμένουμε, αν θέλετε. Τελειώνω. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η προσπάθεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ και οι δημάρχοι κινήσεις πολιτών πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση και μακάρι να ήταν και το ποτάμι μαζί μας, για να είναι σίγουρο θα ήμασταν τρίτη δύναμη. Κυρία Κεφαλογιάννη, για να το πάω ανάποδα, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πει στους Έλληνες πολίτες ότι θα μειώσει φόρους? Γιατί ένα από τα βασικά προβλήματά μας είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος, όσοι έχουν εισόδημα ακόμα, και δυστυχώς είμαστε λίγοι, είναι το γεγονός ότι πάει στην φορολογία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που διαφώνησε στο κομμάτι αυτό και για το
τρίτο μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δηλαδή το μέρος εκείνο στο οποίο είχαμε μια κάθετη διαφωνία είναι αυτό. Όμως, ο μόνος τρόπος για να αντισταθμίσεις τις όποιες απώλειες μπορείς να έχεις από την μείωση της φορολογίας είναι να προχωρήσεις σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις και να μπορείς να προσελκύσεις επενδύσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να πούμε ότι μαγικά καταργούμε τη φορολογία, αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα κράτος μπορεί να προσφέρει στους πολίτες αυτό που μπορεί να προσφέρει. Επομένως, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαργαρίτη ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε και επέλεξε αντί να βρει είτε τρόπους να περιορίσει δαπάνες κρατικές, είτε να βρει τρόπους να φέρει έσοδα στο κράτος, ξαναλέω, από ιδιωτικοποίηση και από επενδύσεις, επέλεξε τη βαριά φορολογία. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει μια τεράστια αντίθεση. Και επειδή ήμουν χθες στην Κρήτη και συζητάω πάρα πολύ με όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, Κρίνεται πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και μια πάρα πολύ μεγάλη αμφιβολία για το πώς θα μπορέσει η Ελλάδα, που λέμε όλοι ότι για την επόμενη μέρα θα πρέπει να στηριχθεί και στην πρωτογενή παραγωγή, πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει πρωτογενή παραγωγή όταν βλέπουμε αυτή την φόρο επιδρομή στον αγροτικό κόσμο. Και εδώ δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει, ξαναλέω, με μια κοινωνική δικαιοσύνη να κατανεμηθούν τα βάρη, όμως θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και πώς η φορολογία στο τέλος της ημέρας δεν θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην ελληνική οικονομία από αυτά που πάει να λύσει. Και επειδή υπόθηκε πολλά πράγματα για το νέο και το παλιό, και επειδή εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου παλιό και πολιτεύομαι, σκέφτομαι και πράττω σαν ένας σύγχρονος πολιτικός που θέλει να δει την Ελλάδα να πηγαίνει μπροστά. Θα σας πω ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά μπαίνει στη διαδικασία αυτών των διχαστικών διλημάτων. Αφού μας τελείωσε το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, και επειδή έχουμε συνηθίσει, η αριστερά ξέρει πολύ καλά από αυτά τα μανιχαϊστικά διλήμματα που δημιουργεί, έχει δημιουργήσει τώρα το δίλημα νέο και παλιό. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ συμπυκνώνει ό,τι πιο παλιό φέρνει όλη η μεταπολίτευση. Κύριε Τόσκα.